ο πρόεδρος του Λακαρνανίας, ο κύριος Κώστας Ρόκος, κατόπιν και σχετικής ομόφωνης απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη, ζητώντας την παράταση της ισχύως των αδειών επισκευής σεισμόπληκτων κτισμάτων στην Ετωλακαρνανία για ένα έτος, για ένα χρόνο, η οποία με τα μέχρι σήμερα προβλεπόμενα έχει ως καταληκτική ημερομηνία την τελευταία μέρα του τρέχοντος έτους, δηλαδή τις 31/12/2016. Πάμε να δούμε λοιπόν τι οδήγησε τον κύριο Ρόκο για τη Διοικούσα Επιτροπή, ποιο είναι το σκεπτικό της πρότασης αυτής, η οποία γνωστοποιήθηκε και κοινοποιήθηκε στον κύριο Σπίρτζη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Ρόκο. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ρόκο. Καλημέρα κύριε Αγγελόπουλο και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Για πάμε λοιπόν να δούμε το θέμα, το οποίο όπως είπα είναι αρκετά ενδιαφέρον, και βέβαια τι σας οδήγησε στην κίνηση αυτή. Καταρχάς το αίτιο είναι ότι υπάρχει ένα πλήθος ετούμενων συμπολιτών μας της Ετωλακαρνανίας που έχουν αιτηθεί στεγαστική συνδρομή για τα κτίρια τους, τα οποία έχουν πληγεί από τον σεισμό της Τριχονίδος. Όπως είπατε λοιπόν, σύμφωνα και με τον 43-15-14, η ισχύς αυτών των αδειών επισκευής, μάλιστα, των κτισμάτων δηλαδή που έχουν πληγεί από τον σεισμό, έχει καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2016, το τέλος του έτους δηλαδή, ναι, και, αλλά και με σχετική υπουργική απόφαση, η ίδια ημερομηνία ισχύει το τέλος του έτους ως προθεσμία για τη χορήγηση της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτηρίων τους. Έτσι λοιπόν, εκείνο το οποίο προκύπτει και έχουμε φτάσει μπροστά σε αυτό το τελεσμένο, ναι, για το οποίο θα πρέπει να δοθεί λύση, είναι ότι οι δικαιούχοι προκειμένου να λάβουν τη δεύτερη δόση της δωρεάν κρατικής αρρωγής, η οποία προβλέπεται, θα πρέπει να ολοκληρώσουν το 80% των εργασιών, οι οποίες επίσης προβλέπονται από την μελέτη, από την άδεια επισκευής. Είναι όμως αντιληπτό ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο για τους περισσότερους, αν όχι για το σύνολο των δικαιούχων, μάλιστα, οι οποίοι υπάρχουν στην Ετωλακαρνανία. Ρίσω εν παρόδο ότι τα ίδια ισχύουν και για την Αχαΐα και την Ηλία. Για όλη τη Δυτική Ελλάδα δηλαδή. Ναι, ναι, γιατί τότε ήταν και ο σεισμός της Αχαΐας ένα χρόνο πριν. Το 2008 αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς μιλάμε για την Ετωλακαρνανία. Είναι πολύ δύσκολο για την πλειονότητα, εν πάση περιπτώσει, των δικαιούχων, αν όχι για το σύνολο, να το πραγματοποιήσουν εντός του προβλεπομένου χρονικού διαστήματος, και κυρίως αυτό θα πρέπει να γίνει με ίδια κεφάλαια, που καταλαβαίνουμε ότι στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σωστά. Για τους περισσότερους. Σωστό. Και ίσως είναι και ο κύριος λόγος. Σωστό. Επιπροσθέτως όμως θα πρέπει να τονίσω ότι η καταληκτική αυτή ημερομηνία, εάν δεν έχει γίνει το 80% ή όποιο τμήμα έχει γίνει από τις εργασίες, όποιο και να είναι αυτό, μάλιστα, και παρέλθει η ημερομηνία, ανακαλείται το σύνολο της δωρεάν κρατικής αρρωγής, της δεύτερης δόσης δηλαδή. Ναι. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε είναι πάρα πολύ κέραιο και βέβαια, αφορά βέβαια, ένα πλήθος της ετουμένων της Ετωλακαρνανίας, οι οποίοι Σωστά. είχαν πληγεί εκείνη την περίοδο. Σωστά. Έτσι λοιπόν προέκυψε, είναι αδύρυτη ανάγκη η μετάθεση αυτής της καταληκτικής ημερομηνίας, την οποία εμείς ζητούμε γενικότερα κατά εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο απλώς προτείνουμε να είναι ένα έτος, δηλαδή να μετατεθεί έως το τέλος του 2017. 17, ναι. Στα πλαίσια αυτά λόγω αυτών των αιτιάσεων στάθηκε σχετική, αποφασίστηκε και από τη Διοικούσα Επιτροπή ομόφωνα και στάθηκε επιστολή προς τον Υπουργό των Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, τον κύριο Σπίρτζη Χρήστο, ναι, προκειμένου πράγματι να γίνει η αλλαγή αυτής της καταληκτικής ημερομηνίας, ώστε να θεραπευτεί το πρόβλημα, να βγουν από τη δύσκολη θέση όλοι οι αιτούμενοι στεγαστικής συνδρομής για τα κτίρια τους που έχουν πληγεί από το σεισμό της Τριχονίδας στην Ετωλακαρνανία. Βέβαια, γιατί εδώ τώρα και βάσει από αυτά τα οποία μας λέτε εδώ πιο αναλυτικά, αλλά και από αυτά τα οποία διαβάσαμε στη χθεσινή σας επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε και προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είναι εκτός του γεγονότος ότι είναι αναντήρητα δίκαιο, όπως και εσείς το είπατε, το αίτημα αυτό, δεν υπάρχουν πλέον και τα χρονικά περιθώρια, γι' αυτό και λέτε τουλάχιστον ένα έτος, ας πούμε, έτσι, παράταση, έστω και ενδεικτικά.
Επίσης πρέπει να πούμε ότι ακόμα περισσότερο είναι πάρα πολύ δύσκολες οι καταστάσεις λόγω της οικονομικής κρίσης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το να προχωρήσουν οι εργασίες με ίδια κεφάλαια στην εποχή μας είναι κάτι που αδύνατο. Και εμείς οι μηχανικοί. Είναι αδύνατο. Ακόμα περισσότερο είναι αυτό το οποίο επιτείνει το πρόβλημα και το προσαυξάνει. Mm-hmm. Να προσθέσω παρακαλώ, μόνο ότι κοινοποιήθηκε και προς την περιφέρεια, προς τον περιφερειάρχη, προς αποκεντρωμένης, καθώς όπως σας είπα προηγουμένως αφορά και την Αχαΐα και την Ηλία και φυσικά νομίζω ότι το ίδιο θα ισχύει και εκεί και αυτός είναι και ο λόγος που κοινοποιήθηκε και στην περιφέρεια προκειμένου ίσως να υπάρξει ένα ανάλογο αίτημα και από την περιφέρεια γενικότερα και για τους τρεις νομούς που αφορούν όλη την χωρική επικράτεια της περιφέρειας Δυτικής σωστά. Ελλάδος. Σωστά και βέβαια ευελπιστούμε και εμείς από την πλευρά μας κύριε Ρόκο να υπάρξει αφενός άμεση απάντηση από την πλευρά του Υπουργού Υποδομών, του κυρίου Σπίτζη και αφετέρου και πιο ουσιαστικό αυτό να υπάρξει θετική ανταπόκριση στο δικό σας το αίτημα. Να ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο το οποίο σχετίζεται άμεσα με τον κλάδο των μηχανικών, διότι έπεσαν χθες στα χέρια μου κάποιες δηλώσεις από ένα συνάδελφό σας, εδώ κοντά σε εμάς, τον πρόεδρο της Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Γιαναδάκη. Επί της ουσίας λοιπόν βλέπω κάποια στοιχεία και περιγράφουν και τη ζωφερή πραγματικότητα και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο δικό σας τον κλάδο, στον κλάδο των μηχανικών, κύριε Ρόκο, και ξέρετε ότι ο περισσότερος κόσμος δυστυχώς δεν το γνωρίζει. Αν θέλετε, το έχει υποτιμήσει. Λιγοστεύουν, από ό,τι διαβάζουμε, λοιπόν, οι μηχανικοί στη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε αποχωρήσεις στο εξωτερικό, συνταξιοδοτήσεις, ακόμη και ανταλλαγή και αλλαγή, μάλλον, αντικειμένου, αντί να αυξάνεται το δυναμικό των μηχανικών, δηλαδή, που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια και δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Και μάλιστα λένε αρκετοί πρόεδροι ανά την Ελλάδα, συνάδελφοί σας, ότι δεν υπάρχει εβδομάδα που να μην έχουμε υπογράψει διαγραφές. Θέλω να μου πείτε αν είναι ίδια εικόνα και εδώ στην Ετωλακαρνανία. Φυσικά. Καταρχάς αυτό που ο πρόεδρος του, ο κ. Γιαναδάκης, δήλωσε για το που συμβαίνει στο τμήμα, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος, ναι. που να πληροφορήσω είναι η Αχαΐα, η Ηλία και η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος. Mm-hmm. Γιατί η Ετωλοκαρνανία, όπως γνωρίζετε, έχουμε το είναι δικό μας αυτούσιο, σωστά. Ναι, τμήμα. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική και σε εμάς από ό,τι είναι και σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Και αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει τοπικά μέσα στο χρόνο, ναι. το τελευταίο διάστημα. Από τις αρχές της κρίσης έχει αρχίσει να παρατηρείται. Mm-hmm. Φυσικά βαίνει αυξανόμενο προϊόντος του χρόνου μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Φυσικά και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε πλήθος διαγραφών. Mm-hmm. Έχουμε το φαινόμενο να μην εγγράφονται μηχανικοί οι οποίοι, δηλαδή να μην παίρνουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Τι λέτε? Εννοώ, αυτό σημαίνει να μην εγγράφονται, να μην, ναι. να μην μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα. Σπουδάζουν δηλαδή, αλλά ακολουθούν κάτι άλλο. Ή εν πάση περιπτώσει, επειδή αυτό συνδέεται και με την έναρξη επαγγέλματος και με τις ασφαλιστικές εισφορές, αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν εγγράφονται, δηλαδή η αδυναμία και η οικονομική δυσπραγία με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος θα πρέπει να καταβάλουν και να έχουν και αυτά τα έξοδα των ασφαλιστικών εισφορών. Επίσης είναι φυσικά και η αναζήτηση σε άλλες χώρες. Το οποίο συμβαίνει από χρόνια και συμβαίνει και συνεχώς. Εδώ έχουμε παραδείγματα, γνωρίζετε κύριε Ρόκο. Μέσα σε όλα αυτά πρέπει να διακρίνουμε και να δούμε και μια άλλη ανάγνωση η οποία ως ανακουφιστική πρέπει να την κάνουμε, ότι τουλάχιστον υπάρχει στην Ελλάδα και έχουμε στη χώρα μας ένα επιστημονικό δυναμικό, τουλάχιστον στον τεχνικό κλάδο, ο οποίος βρίσκει δουλειά και εργασία και εργασία η οποία είναι σε άλλο επίπεδο σε άλλες χώρες λόγω της κατάρτισής της η οποία είναι πολύ καλή. Ναι, έχουμε καλούς. Αυτό πήγα να πω, με προλάβατε. Είναι και πολύ καλή κατάρτιση και πολύ καλούς. Έχουμε και πολύ καλούς μηχανικούς σαν χώρα. Να ρωτήσω, εσείς έχετε παραδείγματα εδώ, γνωρίζετε περιπτώσεις που συνάδελφοί σας που ενδεχομένως ήσασταν και
συμφοιτητές να σας είπαν ότι πρόεδρε εμείς πήραμε απόφαση, φεύγουμε, πάμε στο εξωτερικό? Φυσικά, ναι. Φυσικά. Και εσείς στον περίγυρό σας, αν ψάξετε, κάποιον μηχανικό θα βρείτε. Αλίμονο, ναι. Οποιασδήποτε ειδικότητα εννοώ μηχανικό, ο οποίος πιθανά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο εξωτερικό. Φυσικά συμβαίνει στις νεότερες ηλικίες, θα το συναντήσουμε πιο συχνά, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάποιος που είτε τώρα έχει τελειώσει είτε είναι σε πιο νεαρή ηλικία είναι και πιο ευέλικτος στο να εργαστεί και να μετακινηθεί λόγω του ότι δεν έχει άλλες υποχρεώσεις. Συμβαίνει όμως και σε μεγαλύτερες ηλικίες και σε μηχανικούς οι οποίοι έχουν ήδη καριέρα στη χώρα μας και με οικογένειες μετακινούνται και να εργάζονται σε άλλες περιοχές, σε άλλες χώρες. Αν σας ζητούσα έτσι πρόχειρα, πολύ πρόχειρα, να μου δώσετε πάνω κάτω προσεγγιστικά ένα ποσοστό σε σχέση με τα τακτικά μέλη που είχε τότε προπενταετίας, εξαετίας, δεκαετίας σε σχέση με το σήμερα, για ποια πτώση μιλάμε? Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα είναι λιγότερα από την άποψη ότι έχουμε παραγωγή νέων μελών έτσι, κάθε χρόνο, αλλά φυσικά αν κάποιος θα ανέμενε, αν δεν υπήρχε αυτή να το πούμε εντός εισαγωγικών η φυγή ή εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία πριν αναλύσαμε. Κοιτάξτε, το τεχνικό επιμελητήριο του Λακαρανιές έχει περίπου στα 2.200 τακτικά μέλη πλέον των ομότιμων, δηλαδή των συνταξιούχων. Είναι σίγουρο ότι θα βρισκόταν αρκετά περισσότερο σε αριθμό που μπορεί να ήταν στα 1.500 ή 1.600. Υπάρχει μια διαφορά. Επίσης, σε όλο αυτό θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι η απραγία που υπάρχει και στα 1.200 μέλη, τέλος πάντων στους συναδέλφους μηχανικούς, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα, οι οποίοι, όπως καταλαβαίνουμε, είναι σε μια κατάσταση η οποία είναι... τουλάχιστον μετέωρη, να πούμε. Ναι, είναι στα όρια... Στα όρια ότι αν υπάρχει δουλειά ή δεν υπάρχει δουλειά, ή ταυτόχρονα και μεγάλο κλάσμα των μηχανικών να αναζητεί τέτοιες λύσεις. Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν και για τον κόσμο, έτσι, για να έχει μια πιο ευρία εικόνα. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία αναφέρατε, κύριε Πρόεδρε, και για το θέμα της χθεσινής σας παρέμβασης και επιστολής στον Υπουργό, τον κύριο Σπίρτζη, για την παράταση ισχύως των αδειών επισκευής κτισμάτων σε σεισμόπληκτες περιοχές, όλη τη Δυτική Ελλάδα, αλλά κυρίως στην το Λακαρνανία, αλλά και αυτό το οποίο σχετίζεται με την κρίση που περνά και ο δικός σας κλάδος. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Σας ευχαριστώ και πράγματι και εμείς αναμένουμε να υπάρξει αυτή η παράταση από το Υπουργείο, γιατί πραγματικά είναι πολλοί συμπολίτες μας και εδώ στην Λακαρνανία και φυσικά και αλλού που όπου είναι οι σεισμόπληκτες περιοχές, οι οποίοι βρίσκονται πραγματικά σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Σε δινή θέση, ναι. Καθώς αυτή η ημερομηνία μπορεί να τους οδηγήσει να χάσουν ακόμα και ολόκληρη την δωρεάν κρατική αρρωγή. Βέβαια. Κύριε Ρόγκο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και εύχομαι και φαντάζομαι ότι θα τα ξαναπούμε για τα θέματα αυτά και όχι μόνο. Καλημέρα.